Έρχεται η τελευταία μας ομιλία, αλλά θα είναι και η πιο χορταστική. Είναι ο κύριος Δημήτρης Γιοργαλάς, είναι ο συνειδητής του Traveling to Greece. Για να δούμε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Και φαίνεται τυχαίνει. Πέρυσι έκλεισα τη μεσημεριανή συνεδρία, φέτος κλείνω το συνέδριο. Γι' αυτό λοιπόν θα μου δώσετε... Πιο χαμηλά, είναι η φωνή μου, αποκλείεται. Χαμηλώσε το από εκεί. Γι' αυτό θα μου δώσετε από τα 10 λεπτά που δικαιούμαι, θα τα κάνω 8, θα μου δώσετε ένα να σας χαλαρώσω. Ακούσατε πολλά. Αν πραγματικά ασχολήσασταν κάθε μέρα με αυτό το χώρο που λέγεται social media και νέες τεχνολογίες, σίγουρα θα ακούσατε πάρα πολύ όμορφα πράγματα, θα ακούσατε πολλές κοινοτυπίες και κάποια... που θα αναρωτιέστε αν γίνονται ή δεν γίνονται. Ωραία. Ας χαλαρώσουμε λοιπόν τώρα και επειδή μιλάμε για γαστριμαργία και βλέπετε ότι έχω άποψη. Ας δούμε λοιπόν 2-3 πραγματάκια για τα social media και τις νέες τεχνολογίες. Μάλιστα. Ξέρετε πόσα χρόνια έκαναν από τη στιγμή που ο κύριος Μπέλ κατέθεσε την πατέντα του για το τηλέφωνο, το κλασικό το τηλέφωνο, δεν το χρησιμοποιείτε και πολύ, αλλά αυτό, ξέρετε, το μαύρο που χτυπάει κάτι παράξενες ώρες αυτό, μέχρι να πιάσει τα 150 εκατομμύρια χρήστες. Μπορείς ξέρει κάποιος. 140 χρόνια. Ξέρετε πόσα χρόνια έκανε το iPhone να πιάσει τους 140 εκατομμύρια χρήστες. 4. Είμαστε σε αυτή την εποχή. Και επειδή λοιπόν είμαστε σε αυτή την εποχή, θα πρέπει να μάθετε και κάτι ακόμα. Επειδή περισσότεροι από εσάς δεν έχετε τα μεγάλα παχυλά budget για να προχωρήσετε τις δουλειές σας στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους. Έχετε χαμηλό budget, δεν έχετε καθόλου budget. Να ξέρετε 3 πράγματα. Ο χρήστης απέναντί σας ξέρει να κάνει tweet, ίσως να κάνει retweet, να κάνει σίγουρα like, μην είστε σίγουροι ότι ξέρει να κάνει share, και σαφώς δεν ξέρει να κάνει hashtag. Αυτό δε, ξεχάστε το. Είναι του σατανά το καγκελάκι, που όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Ιωάννης, άτομο κλπ. Μπλουζάκι XXL δεν έβγαλες ακόμα. Καλά. Λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρει. Απλοποιήστε λοιπόν πράγματα. Και μια που μιλάμε για φαγητό, πάμε. Γιατί στα εγγλέζικα, γιατί την κάνουμε αυτή την ομιλία και σε ανθρώπους που είναι, you know, αυτούς που έχουν πάει τέταρτη γενιά στην Αμερική, και wash dishes και έκαναν διάφορα και θέλουν λίγο να μην μιλάνε καλό το ελληνικός και γι' αυτό. Λοιπόν, local vs global. Απλά πράγματα, το τοπικό ενάντια στο διεθνοποιημένο. Είμαστε στην Ελλάδα, πρέπει να δείξουμε ότι ξέρουμε να φάμε και τα ρουμάνικα μυτιτέμενα. Η γιαγιά μου ήταν ρουμάνα. Εδώ τα φτιάχνε. Τα έχει ελληνοποιήσει τα μπιφτεκάκια. Ξέρει να φάει και τη μολοχία την Αιγυπτιακή. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, αλλά υπάρχει στην ελληνική κουζίνα, έτσι. Είναι ελληνική κουζίνα της Διασποράς. Γίνεται συνέδριο σε λίγες μέρες για αυτό το πράγμα. Ξέρει να φάει και τη μακαρονάδα, ξέρει να φάει και το οφτό, ξέρει να φάει και το αντικριστό, ξέρει να φάει και το κοτοπουλάκι. Πεινάτε τώρα, εγώ να δείτε. Λοιπόν, ξέρει να τα φάει όλα αυτά. Όμως αυτά δεν είναι ελληνική κουζίνα. Έτσι. Η ελληνική κουζίνα έχει ιδιαιτερότητες. Έχει την τοπική κουζίνα που δεν ήξερε ζάχαρη, ήξερε μέλι. Η ζάχαρη μας ήρθε πολύ αργότερα. Δεν ήξερε την ντομάτα και χρειάστηκε ο Καποδίστριας τις ωραίες πατατούλες, τις τηγανιτές που σας αρέσουν πάρα πολύ, μας αρέσουν πάρα πολύ και αρέσουν σε όλους σχεδόν, να τις βάλει να τις κλέβουνε. Μα τι, οι αρχαίοι Έλληνες δεν τρώγανε πατάτες τηγανιτές? Όχι ρε παιδιά, δεν τρώγανε πατάτες τηγανιτές. Άντε να πείσεις ένα ξένο ότι υπάρχει αυτό. Ειδικά δε Αμερικάνο. Να προωθήσουμε λοιπόν την Ελλάδα σαν ένα κέντρο, εδώ που είμαστε, αυτή τη στιγμή που είμαστε, σαν ένα κέντρο διευσυγνωσίας και γαστριμαργίας.
μέσα από τις δράσεις μας στο ίντερνετ. Μέσα από αυτά τα οποία έχουμε. Είναι Facebook, Facebook, είναι Twitter, είναι Twitter. Απλά, όμορφα, βάζοντας και ένα hashtag gastronomy, βάζοντας και ένα hashtag Greek cuisine. Μα γιατί στα φραγκολεβαντίνικα, αφού γράφουμε ελληνικά. Δεν γράφουμε ελληνικά στα social media, δεν γράφουμε κεφαλαία. Οι αρχαίοι Έλληνες έγραφαν κεφαλαία τα ελληνικά, τα πρόφεραν διαφορετικά, τα διάβαζαν διαφορετικά, δεν ξεχώριζαν τις λέξεις. Να ξεχάσουμε ορισμένα πράγματα και να μην ακολουθούμε αυτές τις ιστορίες που κυκλοφορούν. Όπως δεν μας ψεκάζουν, έτσι τα hashtag θα τα ακολουθούμε στην Λατινική. Αν δεν ξέρουμε να το κάνουμε, μην το κάνουμε καλύτερα. Και φυσικά, αυτό το καταλαβαίνει το 94% της παγκόσμιας δικτυακής κοινότητας. Αν γράψετε «Αγαπώ ρε Τσίνα, ελάτε στην Ελλάδα», μάλλον θα σας πούν «What the nuts», για να μην πω κάτι άλλο. Τώρα, πώς μπορούμε να το κάνουμε, αυτά θα τα περάσω, τα έχουν πει όλοι, απλά ότι πρέπει να υπάρχει μια δουλειά για να φτάσουμε εδώ. Απλές δουλειές. Συνέργεια. Δεν πλήρωσε η ολόκληρη εταιρεία Ελληνικό Πρωινό που υπάρχει για να φτιάξει το Traveling to Greece αυτό, να το μοιράσει και να γίνει viral σε 625 διαφορετικές σελίδες, pages, χρήστες για ένα Σαββατοκυριακό στο Facebook. Out of the blue, γιατί έτσι ξύπνησα το πρωί και μου ήρθε να φτιάξω αυτό. Απλό είναι. Θέλει φαντασία. Τα social media θέλουν φαντασία. Θέλουν απλότητα. Και θέλει να ακούμε κανόνες. Κανόνες. Τι έγινε, παιδιά, σταμάτησαν και τα κλαβατζίμπαλα. Παίζατε κάτι ωραία. Λοιπόν, πρακτικές που εφαρμόζουμε στα social media. Δεν είμαστε εταιριάρες. Και άκουσα πολύ ωραία παραδείγματα. Για παπούτσια, για άλλα πράγματα. Ήταν πολύ ωραία και πραγματικά. Ρεσιπρόκαση, authenticity και advocacy. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε να κάνουμε δουλειά στα social media και να έρθει ο άλλος, να βάλεις εσύ μια ωραία αρνάρα με πατάτες μόλις που έχει βγει από το φούρνο σου, τον έχεις κάνει στο γάστρο και έρθει ο άλλος από κάτω και σου λέει «Jolly pity, I'm a vegetarian». Πιο κάτω έχει σαλάτες, δεν πήγε να κάνει θετικό σχόλιο σαλάτες που έχει πιο κάτω. Του την κάρφωσε που δεν τα αρνεί. Το καλοψημένο. Έχει το πρόβλημά του. Τι θα απαντήσεις? Το γνωστό το δικό μας, Βασιλής. Όχι βέβαια. Έχουμε το ελληνικό που, πώς το λέμε, περιορέξιος, ολοκληθόπιτα ουδής λόγος. Λατινικά, που το καταλαβαίνουν και οι τέτοιοι, de gustibus e coloribus, noi discutatum. Εντάξει, το αποδυναμώνουμε και το αφήνουμε εκεί. Δεν το σβήνουμε. Δεν τον βρίζουμε, δεν του λέμε «Ρε μεγάλε, a big one, you know below is a salad». Δεν το λέμε. Δεχόμαστε τα πάντα. Αν τώρα παραγίνει υβριστικά, okay, έχετε και το hide. Έχετε και τη διαγραφή. Μην μπείτε σε τέτοιο advocacy, δεν έχει κανέναν λόγο. Και φυσικά αγαπάμε την ελληνική σαλάτα, πάντα. Τώρα δεν πειράζει, θα το φτιάξει ο φίλος μου Γιάννης. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Ρεσιπρόκαση, το είπαμε, γιατί ανταποδοτικότητα. Σου έρχεται ο άλλος, κάνει like. Δεν μπορεί να μην πας στο site του να κάνεις like. Θα πας στο site του και θα κάνεις like. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, θα το βάλεις μέσα στην πρωινή σου, καθημερινή σου ρουτίνα. Θα πας στο blog του και θα του αφήσεις σχόλιο. Θα πας και θα του κάνεις retweet. Θα πας το Σάββατο, θα μαζέψεις όλους αυτούς που σου retweetάρανε. Ευχαριστώ πολύ. Που σε ριτουιτάρανε και που κάνανε τις δουλίτσες τις όμορφες και εσένα ανέβηκε εσένα, το δικό σου εγώ, το δικό σου site και θα πας και θα του κάνεις like. Θα πας να του γράψεις «Thank you, have a nice weekend» και μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Ελλάδα ή από το, ξέρω εγώ, μια πολύ ωραία σαλάτα, ένα πάρα πολύ ωραίο ρεβίθι. Ξέρω εγώ ότι σας έρθει. Αυτό είναι το interaction. Αυτό περιμένει ο χρήστης που μπαίνει μέσα, ο απλός. Γιατί ο απλός χρήστης είναι.
Άμα είσαστε μεγάλη εταιρεία που έχετε πίσω 5 διαφημιστικές, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Εγώ δεν ήρθα να σας μιλήσω γι' αυτό. Εγώ θα σας μιλήσω για εσάς, τους μικρούς, για εμάς τους μικρούς, για το άτομο, για μένα που ξέρουμε ότι ζούμε με το καθημερινό. Αν το άτομο δεν πάει να βλακεί σε συζήτηση, δεν πάει να κάνει like, άτομο θα μείνει. Το ίδιο και ο traveling, το ίδιο και ο Brexit, το ίδιο όλοι σας. Και αν κανείς άλλος θέλει, μετά από 66.000 tweets, με τον προσωπικό μου λογαριασμό, 25.000 με τον επαγγελματικό, έχω μια άποψη στο Twitter. Δεν μιλάω δε για το Facebook, γιατί εκεί, τώρα που μιλάμε, γράφονται Facebook status. Υπάρχουν τρόποι. Αυτό μπορεί να σου δείξει ένας ειδικός. Authenticity. Authenticity τι σημαίνει? Απλά πράγματα σημαίνει είμαστε αυθεντικοί. Κάνουμε και λάθη. Να το πω για ελληνικά, κάνουμε μαλακίες. Κάνουμε, τι να κάνουμε. Τις κάνουμε. Ο πιανού αρέσει. Έτσι είναι. Ζητάμε και συγγνώμη. Άμα την κάναμε, τι θα κάνουμε. Παιδιά, sorry. Το έβγαλα, το έσβησα. Μα ήταν πάνω. Τι να κάνουμε. Καταλαβαίνουμε τους ρόλους, τα beliefs και τα desires. Δεν πάμε στη σελίδα του φίλου μας, του Αχλαμάν Αλιχαντάρ, από το Κουβέιτ, να του μοστράρουμε μια πολύ ωραίο ψαρονέφρι με μουστάρδα και κάπαρι, γιατί μάλλον την κάναμε. Και αυτόν θα τσαντήσουμε, και αυτούς που θα τη δουν, και όλα τα υπόλοιπα. Το φαγητό θέλει προσοχή. Το φαγητό είναι πρεσβευτής. Η γαστρονομία είναι πρεσβευτής. Έχει κανόνες, έχει τέτοια. Αν θέλουμε να βάλουμε λάδι, δεν θα το βάλουμε, θα του στείλουμε ένα λάδι. Ή τη φωτογραφία του, ή το βίντεό του, το οποίο ονομάζεται Αφροδίτη και έχει την Αφροδίτη Μήλου με τη Βυζή απ' έξω. Δεν πάει η Αραβία αυτό, ξεχάστε το. Πακιστάν δεν με τίποτα. Θα σας έρθουν όλοι τα Ταλιμπάν. Σας το κλείσουνε. Γενικότερα, αυτά θα τα δείτε ανεβασμένα. Εδώ όμως είναι κάτι που θέλω να μείνω. Και με αυτό θα κλείσω. Να θυμάστε. Κάθε μέρα. Μπαίνουμε το πρωί. Συγκεκριμένες ώρες κυρίως. Βάζουμε μερικά σχόλια σε blog, σε post, σε οτιδήποτε. Βλέπουμε τι από τα χθεσινά πήγε καλά και ετοιμάζουμε το επόμενο. Το Twitter το έχουμε από παντού συνδεδεμένο. Ας βγει το ίδιο tweet και δύο και τρεις φορές. Δεν πειράζει. Ερασιτέχνε ήμεθα. Μες τον επαγγελματισμό μας. Πηγαίνουμε και κάνουμε στα online τα poll. Τα poll είναι πολύ σημαντικό. Γιατί του χτυπάει του αλλού ο κύριος Γιωργαλάς, το άτομο ψήφισε Ολυμπιακό. Καλά, μελάμε. Εντάξει. Βάζουμε status στο Facebook. Όταν μιλάμε social media σε μικρές εταιρείες είναι δύο πράγματα. Facebook, Twitter. Το LinkedIn, τι θα βάλεις. Ότι έφτιαξα παστουρμά όπως μου τον έφτιαχνε ο παππούς μου. Έχει και ο Μιράν ωραίοτατα και κάνει και επίθεση τώρα ο Μιράν και πάει και πολύ καλά. Μπράβο του. Δεν μπορεί να κάνει LinkedIn. Εντάξει. Είναι καλός ο παστουρμάς. Α, ωραία. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να το βάλει στο LinkedIn αυτό, έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Τον ενδιαφέρει το Facebook και το Twitter. LinkedIn. Για αυτούς που μπορούν. Delicious και άλλα αμερικανοτραφή. Squid, ομουίντο. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 140. Που μπορείτε επί καθημερινής βάσης να εκπέμπετε. Bookmarking, οπωσδήποτε. Δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει να έχετε συγκεκριμένα τάγκη. Δηλαδή, φωτογραφία, Σαντορίνη, βράδυ, τραπέζι, κεράκι, δύο ποτηράκια, το ωραίο το κρασί, έτσι, καλδέρα μπροστά. Ανεβαίνει φωτογραφία στο Facebook. Αν θέλετε πολλά like. Αυτό είναι love campaign, κύριε. Αν θέλετε πολλά like, the view of Caldera, hashtag, Σαντορίνη, Κυκλάδες, Greece. Άμα είσαστε και πολύ, πολύ έτσι, high γελιναράδες, τσαβάτε και ένα IGNC. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ή το παίζουμε ή το αφήνουμε να το παίξει κάποιος άλλος. Και μια που είμαστε στις φωτογραφίες και θα το δείτε τις επόμενες μέρες.
Κάποιοι κύριοι που μιλήσαν προηγουμένως εδώ, φύγανε, περίμενα να τους δω να τους τα πω. Ανεβάζουν φωτογραφίες, χωρίς να αναφέρουν το χρήστη, το μέσο και την άδεια κάτω από την οποία πήραν τη φωτογραφία. Αυτό είναι κλοπή. Και όταν πρόκειται για επαγγελματίες... Δεν είναι πολύ social αυτό, έτσι. Όχι, είναι anti-social. Όταν ανεβάζουμε φωτογραφία, κοιτάμε να είναι κάτω από Creative Commons, να αναφέρουμε τον κύριο που μας την έδωσε ή να έχουμε έναν άνθρωπο, εμείς τουλάχιστον που δεν έχουμε και πολλά λεφτά, έχουμε μια φίλη, συνεργάτηδα, μας ήταν και εδώ στην έτσι από το πρωί, τα έχει παίξει η γυναίκα, εντάξει, η οποία είναι υπεύθυνη για τη φωτογραφία και στέλνει ένα ωραίο γραμματάκι και λέει, ξέρετε κάτι, μ' αρέσουν οι φωτογραφίες, δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω ρε παιδιά, άμα θέλετε να τις ανεβάσουμε, μας τις στέλνετε, εμείς θα τις αγκάρουμε έτσι. Μας δίνετε την άδεια. Αν μας δίνετε την άδεια, στείλτε μας τις φωτογραφίες. Απλά τα πραγματάκια. Έχουμε 2.690 φωτογραφίες τέλειες. Κλεμμένη δεν έχουμε καμία. Και αν την έχουμε, δεν το κάναμε επίτηδες. Έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται το Creative Commons. Γι' αυτό και το ακολουθεί. Και βέβαια φυσικά φτιάχνουμε και βιντεάκια, ερασιτεχνικά ή πιο καλά, ανάλογα. Τα βάζουμε στο YouTube. Αν θέλετε για αστρονομία, αυτό που προσφέρετε περισσότερο δεν είναι το YouTube αλλά το Vimeo. Αρχίστε να το ψάχνετε, είναι πιο εύκολο, πιο φιλικό, πιο καλή ποιότητα, πιο καλή διάχυση και δεν θα σας πάσουν και τόσο άμυνα να ανεβάζεις εκείνο, να ανεβάζεις τ' άλλο, αχ, η μουσική σου είναι εκεί, είναι πιο ανοιχτό και πιο, έτσι, σας βοηθάει. Flickr ή 500px ή ό,τι άλλο, ναι, τελειώνω, ναι, ναι, η τελευταία σήμα τι θέλω κάνω, έτσι, άντε, εγώ περίμενα τόση ώρα, λοιπόν. Share your location on Foursquare. Κάποια στιγμή μίλησε κάποια φίλη εδώ και τότε βγήκε το λεγόμενο Αμέντσιο, το και με αυτό τελειώνω. Η οποία μόλις και βγει το Foursquare. I am at the camp. I am to the WC, Foursquare, τέτοιο, check in. Την είχα βγάλει λοιπόν με ένα Αμέντσιο το για το Foursquare. Και τη ρωτούσα κάθε πρωί, πού κατουράς σήμερα, επώνυμα. Εντάξει, σήμερα το χρησιμοποιούμε όλοι. Αλλάζουν, θέλω να σας πω με αυτό το πρόγραμμα τα πράγματα. Αλλάζουν προς τη θετική κατεύθυνση. Και να μην βάζουμε τους φίλους και τους αδελφούς να κάνουν like, δεν χρειάζεται, θα μας κάνουν σιγά σιγά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Peace babies, βάζετε hashtag. Δεν είναι ελληναράδικο τα social media και μπορείτε να το κάνετε και χωρίς λεφτά. Thank you very much, ευχαριστώ σε όλους. Καθίσατε και με ακούσατε. Μιλάει τελευταίος λοιπόν, κύριε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε. Μουσική, μπυρίτσα, λίγη χαλάρωση. Γεια σας.